Την άμεση ανατροπή του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας απολιγνητοποίησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θέτουν ως πρώτο στόχο οι συμμετέχοντες σε ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τη σύσκεψη συγκάλεσαν τρεις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Οι παρατάξεις Καρυπίδη, Ζεμπιλιάδου και Πράσου συμφώνησαν πως θα πρέπει να γίνει συντονισμένος αγώνας για την προάσπιση της φροντίδας περιοχής. Με τη σημερινή διαδικασία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους πολίτες και όλους τους θεσμικούς φορείς της περιφέρειάς μας. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλοι τα αντανακλαστικά μας. Όπως βλέπετε, ο χρόνος είναι πολύ πυκνός. Τα χρονοδιαγράμματα που βάζει η κυβέρνηση για το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων δεν βγαίνει. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και από μελέτες που υπάρχουν, αλλά και εμπειρίες άλλων περιοχών, για να κάνει κάποιος μία μετάβαση, δηλαδή μία πλήρη απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων και να πάει σε ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης, θέλει πάνω από 30 χρόνια. Υπήρχε ένα προηγούμενο ΕΣΕΚ, όπου στο μείγμα καυσίμου ήταν 16-17% λιγνίτης, ξέρετε οι μονάδες που μένα στο σύστημα. Και εμείς από πολύ νωρίς, από το 2016, μετά τις αποφάσεις του Παρισιού, είχαμε τοποθετηθεί και είχαμε ενημερώσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαμε πάρει και τις πρωτοβουλίες στην Ευρώπη να υπάρξει το Ταμείο Μετάβασης. Επιλεγήκαμε στις πιλωτικές περιφέρειες, διασφαλίσουμε ως πρώτη χώρα 60 πρώτα εκατομμύρια, τα 30 περιμένουν για να αξιοποιηθούν για αυτό το Ταμείο. Και με συναπόφαση, με συζήτηση, μέσα από όλες τις συλλογικότητες, να καταθέσουμε ένα πραγματικό και ρεαλιστικό μοντέλο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε πρόταση ούτε μοντέλο. Υπάρχει μια απόφαση έολη. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση ο κύριος Μητσοτάκης, διότι προεκλογικά θυμάστε, άλλα έλεγε για το Λιγνίτη και άλλα μετεκλογικά. Νομίζω ότι και αυτό που θέλει να εκπέμψει ότι έχει μια ευαισθησία στο περιβάλλον και στην αειφορία, θα το έδειχνε και στις προστατευόμενες περιοχές και στις περιοχές Natura, όπου καταργεί τους φορείς που και τους φορείς με πολύ κόπο κτίσαμε και φτιάξαμε στην περιοχή μας, και ιδιαίτερα στην Καστοριά και στις πρέσπες που έγινε πλέον η διακρατική συμφωνία, αλλά ούτε θα βλέπαμε και στις περιοχές Natura να μπαίνουν αναμογεννήτριες και να έχουμε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακόμη και σήμερα που είναι μια θλιβερή μέρα για τα νησιά μας, όπου βλέπετε τι γίνεται εκεί, να μπαίνουν μπουλντόζες του στρατού μέσα σε δάση για να δημιουργήσουν υποδομές χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς τίποτα. Εμείς κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία του. Ζητήσαμε να γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η περιοχή και ο τόπος μας είναι μπροστά στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ποτέ σε καιρό ειρήνης χώρα, όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια. Καμία χώρα δεν έχει χάσει το 50% του ΑΕΠ της σε περίοδο ειρήνης μέσα σε 4 χρόνια. Και αυτό θα πάθουμε εμείς. Από ό,τι φαίνεται η λεγόμενη απολιγνητοποίηση, η ερήμωση, η καταστροφή της περιοχής των εργαζομένων της ΔΕΗ και όχι μόνο, συνεχίζεται. Καθημερινά είναι ραγδαίες εξελίξεις που μαθαίνουμε πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση που σημαίνει χιλιάδες γιγαβατόρες φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες όλη η περιοχή. Όμως η αντίδραση είναι αναντίστοιχη. Αυτό είναι η αλήθεια. Υπάρχουν αγώνες, έχουν αναπτυχθεί κάποιοι, είναι μεμονωμένοι, είναι αποκομμένοι και αναποτελεσματικοί. Δεν φαίνεται να ιδρώνεται αυτή της κυβέρνησης. Ο Περιφερειάρχης, από ό,τι φαίνεται, η Περιφερειακή Αρχή γενικότερα θέλει να περάσει αυτό έτσι ανώδυνα και μάλιστα χωρίς πολιτικό κόστος και για τον ίδιο και για την κυβέρνηση. Άρα πρέπει να βρεθούν δρόμοι που η κοινωνία να ενωθεί. Επιπλέον ασκήθηκε έντονη κριτική στα όσα δήλωσε την Κυριακή ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χασαπίδης σχετικά με την απόφαση των παρατάξεων αντιπολίτευσης να μην πάρουν μέρος σε εκείνη τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης λειτουργεί ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Δεν θέλω να το πω εγώ αυτό. Εύχομαι ο κύριος Περιφερειάρχης να αναλογιστεί το αδιέξοδο που πάει να μας βάλει η κυβέρνηση και να συστρατευτούμε όλοι μαζί, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μόνο με ενότητα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με μία φωνή, το έχω πει, πάρε όσο χρόνο θέλεις και αν χρειαστεί να παραστούμε σε όλα τα φόρα και σε όλα τα κέντρα ληψη των αποφάσεων. Εγώ πήρα μια πρωτοβουλία, πήγα, είδα τον πρώην Πρωθυπουργό, ζήτησε και από τις άλλες παρατάξεις να δουν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε αυτή η συζήτηση που αφορά εμάς, αλλά τα κέντρα αποφάσεων στην Αθήνα, να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό ζητήσαμε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ζητήσαμε κάτι άλλο. Να γίνει μια συζήτηση, να υπάρξει μια ομόφωνη απόφαση για το σχεδιασμό και ότι δεν είναι αποδεκτό αυτό. Δηλαδή, στο κλείσιμο των ελληνικών μονάδων δεν πήρε απόφαση, δεν δέχτηκε να ψηφίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Αρχή. Στο ΕΣΕΚ είπε δεν το δεχόμαστε. Η απόφαση βγήκε, ενώ έχουμε ένα μήνα που την πήραμε 1,5, η απόφαση βγήκε προχθές όταν αποχωρήσαμε εμείς από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όταν ήταν εδώ η μέρα, δεν υπήρχε απόφαση για να τη δώσει στους υπουργούς. Βασικό είναι η αποτροπή της βίας απολιγνητοποίησης. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαφές
και είναι ότι πρέπει να φύγει από το τραπέζι το 2023-2028. Εμείς ως παρατάξεις θα μετέχουμε σε οποιοδήποτε όργανο που αυτοί που μετέχουν δέχονται ότι κατά πρώτον πρέπει να απορριφθεί, να φύγει από τη μέση η ημερομηνία αυτό το χρονοδιάγραμμα του 2023-2028 που είναι καταστροφικό. Και μετά όλοι μαζί να συζητήσουμε προτάσεις που υπάρχουν, κάποιες από αυτές θα τις πούμε βεβαίως και θα υπάρχουν στην εισήγησή μας. Το πρωταρχικό είναι ότι σε 4 χρόνια από τώρα, κοιτάξτε, πού είναι η κοροϊδία. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ο Υπουργός, ότι θα μας δώσει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας και το ΑΕΠ που θα χαθεί. Εδώ θα κοιτάξουμε να βρούμε συγκλήσεις, αν μπορούμε να πάμε σε κοινή δράση. Δεν συμπορεύεται. Εντάξει, και αυτά που τα κάνουν κάποιοι τα κάνουν βεβαίως και εκ του πονηρού. Είναι μια ευκαιρία να δώσουν, να ρίξουν λάσπη. Νομίζω ότι η κοινωνία μας ξέρει εδώ πέρα χρόνια. Και η λάσπη μάλλον θα γυρίσει πάνω στα μούτρα αυτών που την πετάνε. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσαν πολίτες, εκπρόσωποι συλλόγων, οργανώσεων, ενώσεων και κομμάτων. Επλέον παρόντες ήταν και αυτοδιοικητικοί των Δήμων της Περιφέρειας. Εμείς από τη μεριά μας λέμε ότι δεν είμαστε ενάντια στην απολιγνητοποίηση γενικώς. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει υπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων, διότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτές οι μεταβάσεις για να είναι δίκαιες θέλουν χρόνο και θέλουν και χρήμα και θέλουν οπωσδήποτε πολύ σοβαρό σχεδιασμό. Και μάλιστα πρέπει κάθε περιοχή, ανάλογα από πού ξεκινάει, το σημείο κίνησης δεν είναι ίδιο. Εδώ η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει διαχρονική υστέρηση. Σε σχέση, οι πολιτικές συνοχές δεν απέδωσαν ποτέ. Έχει μείνει πολύ πίσω ούτως ή άλλως στον αναπτυξιακό τομέα. Επομένως, όταν μιλάμε για τόσο βίαιη μετάβαση, σε καμία περίπτωση δεν είναι δική και κάποιες περιοχές θα μείνουν, θα ερημώσουν.